Κοιτάξτε, δείτε, το θέμα που αφορά το υπαίθριο εμπόριο νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Έχω κάνει και στο παρελθόν πρόεδρος του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών και γνωρίζω τα ζητήματα και τα προβλήματα που υπάρχουν. Το βασικό κατά τη γνώμη μου πρόβλημα το οποίο υπάρχει είναι ότι πρέπει να στηριχτεί το υπαίθριο εμπόριο και οι λαϊκές πρέπει να βασίζονται στην λογική της συνύπαρξης επαγγελματιών και πραγματικών παραγωγών, το τονίζω αυτό, και πραγματικών παραγωγών, προκειμένου να προσφέρεται, αυτός ήταν εξάλλου και ο θεσμός των παραγωγικών αδειών, προκειμένου να προσφέρεται προϊόν στην καλύτερη δυνατή ποιότητα και στην καλύτερη δυνατή τιμή για τον καταναλωτή, ώστε από αυτή τη διαδικασία να κερδίζει και ο παραγωγός και ο καταναλωτής και όλοι οι εμπλεκόμενοι στον χώρο των λαϊκών αγορών. Νομίζω ότι τα ζητήματα του ελέγχου του υπαίθριου εμπόριου πρέπει να βρίσκονται σε αυτή την κατεύθυνση. Είμαι γενικώς ενάντια στη λογική της διακίνησης χήμα προϊόντος. Από εκεί και πέρα το κομμάτι που αφορά παραδοσιακά προϊόντα όπως το Τσίπρο και η Ρακή πρέπει απαραίτητα να διασφαλίζεται το διαβατήριό του. Νομίζω ότι για το υπαίθριο προϊόντο εμπόριο και για τις λαϊκές αγορές η συζήτηση πρέπει να ανοίξει ουσιαστικά. Η ανάγκη η οποία υπάρχει σήμερα είναι οι λαϊκές αγορές ή οι οργανωμένες αγορές γεωργικών προϊόντων να αποτελούν ένα ισχυρό αντίβαρο απέναντι στον στο λιανομπόριο και στην πολιτική του σούπερ μάρκετ για το όσον αφορά τα προϊόντα. Είσαστε σαφείς κύριε Δασκαλάκη, διασφάλιση αυτοκρατώ της ταυτότητας των τοπικών προϊόντων μέσα από το χώρο του υπαίθριου εμπορίου, νομίζω τα λέει όλα αυτό. Κάθετος αυτό. Έτσι. Λοιπόν, για πείτε μας τώρα, τα θέματα τα οποία θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του κυρίου Χαράλαμπου Κασίμη, επαναλαμβάνουμε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, από τη μία, και από την άλλη, εσείς πού ακριβώς στοχεύετε? Καταρχήν, το κάλεσμα στον κύριο Κασίμη ήταν μετά τον αναπτυξιακό συνέδριο και την παρέλαση των υπουργών στην Κρήτη. Ναι, ήταν μια σημαντική ευκαιρία προκειμένου να ακουστούν οι απόψεις των φορέων στα πλαίσια ενός νέου στρατηγικού σχεδιασμού για την Κρήτη με βάση τα νέα δεδομένα. Όμως θεωρήσαμε απαραίτητη την παρουσία του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης του κ. Κασίμη στην Ιερά Πέτρα, προκειμένου να συζητήσουμε ορισμένα κρίσιμα ζητήματα ιδιαίτερα για την περιοχή μας. Όπως? Το πρώτο και κεντρικό ζήτημα για την περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας είναι τα εγκυοβελτιωτικά έργα και ιδιαίτερα τα ζητήματα που αφορούν το φράγμα Μπραμιανών για μια περιοχή που αρδεύει 17.000 στρέμματα θερμοκηπιακών καλλιεργειών και 80.000 στρέμματα με ελαιόδεντρα. Επίσης υπάρχουν υποανάπτυξη περιοχές όπως η περιοχή της νότιας πλευράς Προσιτία που αντιμετωπίζουν προβλήματα και στο νερό άρδευσης και στο νερό ίδρευσης. Άρα τα δύο κεντρικά ζητήματα, φράγμα Μπραμιανών και φράγμα Αγίου Ιωάννη, νομίζω ότι είναι κρίσιμα θέματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν. Γνωρίζουμε την κινητικότητα που υπάρχει σε επίπεδο Υπουργείων προκειμένου να λυθούν του όποιου χαρακτήρα γραφειοκρατικά προβλήματα. Τα έργα αυτά είναι όρημα. Ιδιαίτερα αυτού του φράγματος Μπραμιανών είναι και έργο γέφυρα από το προηγούμενο πρόγραμμα, από το προηγούμενο ΕΣΠΑ, άρα είναι εξασφαλισμένη η χρηματοδότησή του και με ολοκληρωμένες μελέτες από τις 19 Μαΐου. Το έργο αυτό, όπως και το φράγμα του Αγίου Ιωάννη, αλλά ιδιαίτερα το φράγμα Μπραμιανών, είναι ζήτημα ζωής και θανάτου για την περιοχή. Χωρίς νερό η περιοχή άρδευσης, κατά τη γνώμη μας δεν έχει κανένα απολύτως μέλλον. Ήδη αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα αυτά με όλες τις συνέπειες για τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες. Σε μια περιοχή που συγκεντρώνει το 25% των θερμοκηπιακών καλλιεργειών πανελλαδικά. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο ζήτημα το οποίο θα ανατεθεί.
Το δεύτερο, ο πρωτογενής τομέας στο επίκεντρο της αναπτυξιακής στρατηγικής της χώρας δεν μπορεί πια να μεταφράζεται σε ένα επίπεδο γενικών διακηρύξεων. Υπάρχει η ανάγκη να έχουμε μια στρατηγική η οποία να βλέπει και σε περιφερειακό και να αντιμετωπίζει τα ζητήματα σε προϊοντικό επίπεδο. Κατά συνέπεια θα τεθούν εδώ τα ζητήματα και προβλήματα της περιοχής όσον αφορά σε δύο κυρίους βασικούς τομείς παραγωγής, όπως είναι τα χυπευτικά και όπως είναι και το λάδι. Η κύρια προσπάθειά μας είναι πρώτον να δούμε το θέμα αυτό που λέγαμε προηγούμενα, το θέμα της ταυτότητας των προϊόντων της Κρήτης, της περιοχής μας όμως ειδικότερα, που έχει να κάνει με τον τρόπο διακίνησης, εμπορίας, brand name για το προϊόν και τη στήριξη των παραγωγών, των συνεταιριστικών και συνεργατικών σχημάτων στην κατεύθυνση επενδύσεων στη μετοπίση και την εμπορία των γεωργικών προϊόντων. Ξέρετε όμως, από τη μία λέτε πρέπει η ανάπτυξη στον πρωτογενή τομέα να φύγει από το σημείο της γενικής διακήρυξης και να μην μένει στα χαρτιά δηλαδή, αλλά να περάσει στην πράξη. Το ζητούμενο είναι, επειδή το λέμε πάρα πολλά χρόνια, από την άλλη κύριε Δασκαλάκη, γιατί δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να περάσουμε στην πράξη και παραμένουμε εκεί. Κοιτάξτε. Καταρχήν υπάρχει ένα ζήτημα οργάνωση των παραγωγών. Το κατά δεύτερο όμως ότι αυτές οι προσπάθειες δεν στηρίζονται. Θα σας πω ένα παράδειγμα και τα προβλήματα προκύπτουν παραδείγματος χάρη από το νέο φορολογικό. Ωραία. Εμείς σαν Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών αλλά και άλλες ομάδες παραγωγής στην περιοχή μας διακινούν το 28% του συνόλου της παραγωγής στον χώρο των χυπευτικών μέσω της τυποποίησης και του επώνυμου προϊόντος. Κοιτάξτε να δείτε, με αυτή τη φορολόγηση η οποία υπάρχει, το ξέρετε ότι κινδυνεύουμε να κλείσουμε. Δεν βρίσκουμε προϊόντα προκειμένου να κλείσουμε συμφωνίες, να ανταποκριθούμε στις συμφωνίες που έχουμε καλύψει. Διότι ποιο είναι το κίνητο για τον παραγωγό ή για την ομάδα παραγωγών ή για τον αγρότη που επέλεξε να διακινήσει με αυτόν τον τρόπο το προϊόν του μέσω ενός όποιου συνεργατικού σχήματος, όταν είναι υποχρεωμένος σε 80 με 100% να παραδίνει το προϊόν και με αυτό το φορολογικό δεν του μένει τίποτα. Μάλιστα. Λέω ένα παράδειγμα. Είναι μεγάλο το πρόβλημα αυτό, δηλαδή ότι κινδυνεύεται με ρήτρες από τις χώρες του εξωτερικού καθώς εξαιτίας της μείωσης της παραγωγής δεν μπορείτε να ανταποκριθείτε στα συμβόλαια τα οποία έχετε υπογράψει. Παραγωγή μας φεύγουν από τις ομάδες παραγωγών. Οι παραγωγοί φεύγουν από τις ομάδες παραγωγών. Διότι όταν υποχρεώνει ένα παραγωγό να παραδίνει τα προϊόντα του κατά 80 με 100% με αυτό το φορολογικό, το οποίο ισχύει σήμερα και καλά τον υποχρεώνει να το παραδίνει, αλλά έρθει με ένα φορολογικό να του παίρνει το 68% από χέρι, ποιο είναι εκείνο το κίνητρο στο τέλος να κάνει τον απολογισμό της χρονιάς και να βρεθεί χαμένος από μια διαδικασία που έχει μπει εδώ και χρόνια και που έχει επενδύσει αυτή στη λογική του να παράγει πιστοποιημένο προϊόν, του να διακινεί στην αγορά τυποποιημένο και επώνυμο προϊόν. Δηλαδή πρέπει να μπει μια τάξη σε αυτό το χώρο. Μια τάξη, ίδια μέτρα, ίδια σταθμά. Μια ομάδα παραγωγών, ένα συνεργατικό σχήμα, μια υγιή εξαγωγική επιχείρηση δεν μπορεί να λειτουργεί στη λογική όπως τα φέρει η τύχη ή στη λογική του μαύρου. Είναι νομίζω από τα κρισιμότερα ζητήματα και εδώ θα πρέπει να συζητήσουμε τα ζητήματα της ειδικής επειδικού τρόπου φορολογίας των παραγωγών που ανήκουν σε ομάδες παραγωγών και συνεργατικά σχήματα, να δούμε γενικότερα πώς πρέπει να λειτουργήσει αυτό το σύστημα και θα πρέπει κατά τη γνώμη μου να μπούμε στη λογική της κατάργησης της διακίνησης σχήμα προϊόντων. Μάλιστα. Σημαντικά αυτά τα οποία
μας αναφέρατε, θα τεθούν σε αυτή την συνάντηση για άλλη μια φορά με τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής, τον κύριο Κασίμ, και λέω για άλλη μια φορά και το καταλαβαίνετε, διότι είναι επίμονες και επίπονες οι προσπάθειες που καταβάλλετε όλα αυτά τα χρόνια, κύριε Δασκαλάκη, στο σύνολό σας, για αυτή την περίφημη ταυτότητα των προϊόντων, αλλά και τα κίνητρα τα οποία πρέπει να υπάρχουν για την παραγωγή. Να σας ευχαριστώ. Ναι, παρακαλώ. Να πω μια κουβέντα ακόμη. Παρακαλώ. Έχουμε το νέο ΠΑ, το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. Θέμα να αντιμετωπίσουμε, τα λέω αποσπασματικά, αλλά είναι ορισμένα κρίσιμα ζητήματα. Έχουμε μπροστά μας το πρόγραμμα είχαμε μπροστά μας το πρόγραμμα των νέων αγροτών. Λέμε ότι η ηλικιακή ανανέωση στο χώρο της γεωργίας είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Τι κίνητο δίνεται για αυτόν τον νέο άνθρωπο για να συνεχίσει τη δραστηριότητα? Για να νομίζω απαντήσατε με το προηγούμενο για το αν έχουν κίνητρα ή όχι να στείλουν στη συνέχεια να παράξουν και να στείλουν τα προϊόντα στο εξωτερικό, και πόσο κινδυνεύουν οι αγρότες αυτή την ώρα, καθώς φεύγουν από τις ομάδες παραγωγών όλο και περισσότεροι αγρότες. Με όλες τις συνέπειες. Ακριβώς. Τις ρήτρες. Ακριβώς. Εγκοινοποιήσεις, ζητήματα που έχουν να κάνουν με ότι δεν καρπούται ο παραγωγός κανένα από το μέρος της υπεραξίας στην αλυσίδα διακίνησης. Ότι έχουν έτσι φτάσει καταστάσεις στον παραγωγό, δεν το φτάνει πια η παραγωγή στο χωρά. Ότι πρέπει να μπει σε ολόκληρη την αλυσίδα μέσω φορέων. Σαφές αυτό το οποίο λέτε. Σας ευχαριστώ και πολύ. Και οι ανθάρες της συνεργατικότητας. Καλημέρα σας. Δεν μπορεί στην Κρήτη να έχουμε 13 ομάδες παραγωγών και δεν ξέρω εγώ πόσες δεκάδες δημοπρατήρια και να είμαστε έρμεα της όποιας αλυσίδας λιανικής και να μην μπορούν να μην στηριζόμαστε στο επίπεδο των συνενώσεων